Βρισκόμαστε λοιπόν στο στούντιο του Μάριο Τά και του Local TV στην έκθεση της Verditech όπως πάντα και μαζί μας έχουμε την κυρία Μέρη Τσιώτα Μάρκου η οποία είναι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Δήμου Περιστερίου. Ο Δήμος Περιστερίου στην έκθεση έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση και από ό,τι είδα κυρία Μάρκου έχετε με τα αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα έχετε παρουσιάσει ειδικών. Ναι. Για πέστε μας λίγο για τη δράση σας αυτή. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι ο Δήμος Περιστερίου πραγματικά παρουσιάζει πρότυπες περιβαλλοντικές δράσεις γιατί επιδιώκουμε να έχουμε σαν στόχο την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση μας δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε κάποιες από τις προσπάθειες που κάνουμε σε σχέση όχι μόνο με την ευαισθητοποίηση των δημοτών μας αλλά και με την αποφυγή των πολλών ρήπων και γι' αυτό παρουσιάζονται και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τα οποία είναι τελευταία αγορασμένα και να πω ότι η ηλεκτροκίνηση πια έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα για μας. Πόσα αυτοκίνητα έχετε ηλεκτροκίνητα? Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 15 ηλεκτροκίνητα τα οποία κινούνται στην πόλη και προχωράμε μέσα στο 19 με ισόπωση αγορά. Έχετε κάνει όμως μια, από ό,τι ξέρω, τεράστια προμήθεια όλα αυτά τα χρόνια αυτοκινήτων χαμηλών ρήπων, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι γεγονός. Πέστε μας λίγο τι είναι αυτά τα αυτοκίνητα και πώς λειτουργούν και τι σημαίνει για την πόλη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αγοραστεί οχήματα βαρέως τύπου, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, δηλαδή τα πορηματοφόρα. Είναι οχήματα τα οποία αφορούν την πόλη. Κινούνται, σταματούν, ξεκινούν. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα βαρύ σε σχέση με τα καυσαέρια τους. Επιδιώξαμε λοιπόν όλα τα οχήματά μας από τα 14 και μετά η ανανέωση του στόλου μας να είναι με αυτοκίνητα Euro 6. Αυτό σημαίνει ότι η ρήπη είναι κατά πολύ πολύ χαμηλότερη των υπολείπων αυτοκινήτων και αυτό δίνει από μόνο του μια ανάσα στην πόλη. Επιδιώκουμε την αύξηση πρασίνου βέβαια για να δώσουμε ανάσες, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δεδομένο το οποίο πλεονέκτημα παρουσιάζει η πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και πραγματικά. Θέλω να πω ότι έχετε κάνει όμως και μια εμφάνιση εντυπωσιακή στο θέμα της ανακύκλωσης, ναι. Τουλάχιστον στην έκθεση. Θέλετε να ναι. μας πείτε πώς το κινείται αυτό στην πόλη? Θεωρούμε ότι για να μπορέσει η κοινωνία να ανταποκριθεί στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση, όπως προβλέπει και το Γενικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τα απορρίμματα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθει. Να μάθει την ρεύματα ανακύκλωσης, να μάθει πώς αξιοποιούμε το κάθε ρεύμα ανακύκλωσης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχουμε κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για σχολεία που παρουσιάζεται με το ειδικό κοντέινερ των 10 ρευμάτων. Αυτό το κοντέινερ μεταφέρεται στα σχολεία και γίνεται μια διαδικασία ανταγωνιστική για τα σχολεία και σε σχέση με το ποιο σχολείο θα παρουσιάσει την περισσότερη ανακύκλωση. Ένα από τα κομμάτια. Επίσης παρουσιάζουμε και εδώ στην έκθεση έχουμε μεταφέρει το πρώτο κινητό πράσινο σημείο στη χώρα. Ένα κοντέινερ το οποίο ανοίγει και παρουσιάζει 25 διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό γιατί όλοι μαθαίνουν ότι δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να πετάμε τίποτα. Να σας πω μόνο ότι κάποια από τα ρεύματα είναι ακτινογραφίες παλιές που κανένας από εμάς δεν ξέρει. Είναι καλώδια, είναι μπαταρίες, είναι γυαλί, είναι τα λάδια, τα ορυκτέλια. Τα πάντα παρουσιάζονται σε αυτό το πράσινο σημείο. Είναι μία μονάδα η οποία περιδιαβαίνει την πόλη σε κεντρικές πλατείες της πόλης και πραγματικά μαθαίνει στο δημότιο αυτό που χρειάζεται για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πραγματικά εντυπωσιακές και οι δύο δράσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Θα συνεχίσουμε την ενημέρωση. Είμαστε στη διάθεσή σας. Πραγματικά η προσπάθειά μας δεν μπορεί να έχει την επιτυχία που της χρειάζεται αν δεν έχει τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστούμε πάρα Με αυτή την έννοια σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Να είστε καλά.